Αυτό την αγωνία των πολιτών. Και έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο Μεσσηνής, τον κύριο Ηλία Γεωργόπουλο, και έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανείς άλλος θα λέει κανείς τα αστυνομικά πράγματα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχετε εκεί την εμπειρία μέσα από το σώμα. Πολύ περισσότερο σε μία από τις πλέον κορυφαίες θέσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. Όμως αυτή η αναστάτωση είναι κοινωνική και το αντιλαμβάνεστε. Ακριβώς. Και νιώθετε και την αγωνία των πολιτών και των κατοίκων όταν βλέπουν ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο η ηρεμία της ίδιας της πόλης ή των διαφόρων περιοχών δεν πραγματώνεται. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τώρα? Θέλω να τονίσω ότι τελευταία παρατηρούμε ότι όχι μόνο στην πόλη της Μεσσήνης το τελευταίο γεγονός, αλλά στην ευρύτερη περιοχή του νομού, αλλά και πανελλαδικά, μια έξαρση της εγκληματικότητας, παραβατικών συμπεριφορών που εκδηλώνεται στα σχολεία, εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, και αυτό πρέπει να μας κάνει όλους να συστρατευτούμε ώστε να βελτιωθεί το αίσθημα ασφαλείας του πολίτη. Εγώ θέλω να μιλήσω με τρεις ιδιότητες. Πρώτα, ως απλού πολίτη που βιώνω τα θετικά και τα αρνητικά κάθε αυτής συμπεριφοράς. Το δεύτερο, ως μέλος της νέας δημοτικής ομάδος που με τον Δήμαρχο Γιώργο Θανασόπουλο στη Μεσσήνη, όπου συνέβη και το περιστατικό. Και τρίτον, με την εμπειρία μου στα 35 χρόνια σε διάφορες νευραλγικές θέσεις της αστυνομίας όπου υπηρέτησα. Θέλω να τονίσω ότι γινόμαστε δέχτες αυτών και εμείς βιώνουμε τις παραβατικές συμπεριφορές, και να αναφερθώ στο χθεσινό συμβάν, οι οποίες, όπως μου τόνισαν και αστυνομικοί οι οποίοι επελήφθηκαν το συμβάντος, ότι ήταν εκτεταμένες. Ήταν δηλαδή πολύ έντονες. Να βγαίνει κάποιος να πυροβολεί, να το πω και εγώ έτσι λίγο πιο ομά τώρα, κάποια λεπτά στον αέρα, είτε για τον ένα, τον άλλο, τον οποιονδήποτε λόγο. Εκεί κάπου χάνεται η ισορροπία. Ναι. Το θετικό ήταν ότι υπήρχε μια ανταπόκριση της αστυνομίας, υπήρχε σύλληψη ατόμου και βρέθηκαν και όπλα. Να σας πω κάτι, κύριε Γάναλοπλε. Από την προηγούμενη θητεία της Δημοτικής Αρχής, ο κύριος Γιώργος Αθανασόπουλος είχε, στα πλαίσια της αντικλιματικής πολιτικής που καθορίζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είχε κάνει τα τοπικά συμβούλια παραβατικότητας. Εκεί συστήνονται αυτά διότι ήθελε η αντικλιματική πολιτική, όπως σας είπα, να παίξουν ρόλο στην αντικλιματική πολιτική και η τοπική ΟΤΑ, ώστε να κουμπώσει αυτό το μοντέλο της αντικλιματικής πολιτικής σε κάθε δήμο, σε κάθε τοπική κοινότητα. Και με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε περιοχή. Με τα χαρακτηριστική κοινότητα, ακριβώς. Συμμετείχα σε αυτά την προηγούμενη θητεία, στα αυτά τοπικά συμβούλια, και ήταν ειδικοί οι οποίοι ήταν από κοινωνική λειτουργία, ήταν γιατρός, ήταν από τη σχολική κοινότητα, από διάφορους φορείς, και εντοπίσαμε κάποια πράγματα τα οποία σαν Δήμος θα υλοποιηθούν. Απλά λέμε το εξής: φωτισμός κάποιων γειτονιών οι οποίοι έχουμε πρόβλημα εκεί παραβατικότητας. Μάλιστα στα μοντέλα της αντικλιματικής πολιτικής, το θέμα της να υπάρχουν φωτεινά σημεία τις νυχτερινές ώρες παρατηρείται ότι μείωνε την εγκληματικότητα. Είχε καταγραφεί. Λοιπόν, στο θέμα των καμερών, να τοποθετηθούν κάμερες. Λοιπόν, αυτά όλα θα συζητηθούν με το νέο ξεκίνημα. Μάλιστα, ο κύριος Αθανασόπουλος έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό, τον νέο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπου θα θέσει εκεί τα ειδικότερα θέματα της περιοχής, διότι εντάξει, η Μεσσήνη γενικά έχει κάποια ειδικότερα θέματα, χωροταξικά. Είναι και το θέμα των ΟΜΑ, που νομίζω ότι είναι κυρίαρχο στη συγκεκριμένη ατζέντα, και φαντάζομαι ότι πρέπει να δούμε αυτή την παρέμβαση στην πλευρά του Υπουργείου. Το λέω γιατί δεν είναι μόνο το κατασταλτικό μέσο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι και όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν και στον χώρο τη δικαιοσύνη. Προφανώ πρέπει να αλλάξουν ακόμα και ζητήματα στη διαχείριση αυτών των περιστατικών. Γιατί μικρά παραβατικότητα σχεδόν δεν εξαντλείται, θα έλεγε κανεί, μόνο σε συστάσει πολλέ φορέ. Υπερθεματίζω και λέω το εξής, ότι οι πυλώνες γενικά που ουσιαστικά ασχολούνται και με το θέμα εμπέδωση του αιτήματος ασφαλείας είναι δύο, η αστυνομία, ο κύριος πυλώνας, και η δικαιοσύνη. Αυτές οι δύο πυλώνες πρέπει να βρουν κάποια συνεργασία τέτοια, ώστε να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ από τα χρόνια της εμπειρίας μου βλέπω ότι εκεί υστερεί το θέμα. Και η μικροπαραβατικότητα, η οποία ουσιαστικά ταλανίζει τους πολίτες. Δεν τιμωρείται στον βαθμό που θα έπρεπε. Ακριβώς. Ευελπιστούμε με τον νέο σοφρονιστικό κώδικα ότι θα αντιμετωπιστεί σε καλύτερο βαθμό. Αναμένουμε. Αλλά πρέπει όλη αυτή η συνεργασία, όπως σας είπα, είναι απαραίτητη, και
ενώ η αστυνομία έχει κάνει πάρα πολύ καλά βήματα στις εξιχνιάσεις της βαρύνουσας εγκληματικότητας, στη μακροεγκληματικότητα εκεί υπάρχει ένα υστέρημα. Άρα η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθείτε θα είναι ραντεβού με τον Υπουργό και να το πω έτσι, εντατικοποίηση της δράσης τοπικά. Ακριβώς. Και θέλω να παρατηρήσω το εξής, ότι παρατηρούμε πολλές φορές νομοσχέδια για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Δηλαδή, όταν επιβάλλεται μια ποινή, η ποινή είναι να συμμορφωθεί μέσω του σοφρονιστικού καταστήματος, ώστε να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία ο παραβάτης. Όταν του διακόπτεις λοιπόν αυτό το σοφρονισμό που του έχει επιβάλει η αρχική ποινή και για την αποσυμφόρηση των φυλακών, άρα υπάρχει εκεί κάπου πάσχει το θέμα. Ναι, δεν βοηθάς ιδιαίτερα στο θέμα των ευθυνών. Αυτή είναι η απόδοση ευθυνών. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις και προφανώς και τη συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, που θα είναι καθοριστική σημασία. Γιατί είπαμε ότι είναι το ζήτημα, νομίζω, ιδιαίτερα ευαίσθητο στην περιοχή και καλείστε να το διαχειριστείτε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.